Τις προγραμματικές της δηλώσεις παρουσίασε στο Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας η κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας του Πέδρο Πάσος Κοέλιο. Απέναντί του, ο Κοέλιο έχει συνασπισμένα τα κόμματα των σοσιαλιστών και της αριστεράς, που είναι έτοιμα να προκαλέσουν την ανατροπή της κυβέρνησης και να διαπραγματευτούν με τις Βρυξέλλες για την χαλάρωση της πολιτικής λιτότητας. Δεν μπορώ να αγνοήσω το γεγονός ότι το ξεκίνημα αυτής της κυβέρνησης σημαδεύεται από αποφάσεις που απέχουν από τις κοινοβουλευτικές αποφάσεις των τελευταίων 40 χρόνων της δημοκρατίας. Ως πολίτης δεν κρύβω τον φόβο με τον οποίο βλέπω τις υποσχέσεις αυτών των συμβάσεων που κάποια κόμματα θέλουν να φέρουν σε αυτήν την κυβέρνηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αποφασίσει να μην δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Κοέλιο και να συνεργαστούν σε μια κυβέρνηση κατά της λιτότητας. Κύριε Πρωθυπουργέ, σήμερα έχουμε πραγματικά έναν περίεργο διάλογο, γιατί μιλάμε για το πρόγραμμα της κυβέρνησης που θα τελειώσει πριν καν αρχίσει. Η απόρριψή του έχει ήδη ανακοινωθεί και εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν θα είστε πλέον Πρωθυπουργός. Η αβεβαιότητα στην Πορτογαλία φαίνεται και στην οικονομία. Το επιτόκιο των δεκαετών πορτογαλικών ομολόγων έχει αυξηθεί από το 2,67% σε 2,77%. Μία αύξηση η οποία μπορεί να μην είναι σημαντική, είναι όμως ενδεικτική.